Μάλιστα. Πάμε τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή και τις εξελίξεις που είχαμε με την ανακοίνωση του ονόματος του βουλευτή που έβγαλε στο εξωτερικό στην Ελβετία 1 εκατομμύριο ευρώ. Το όνομα αυτής, Ντόρα Μπακογιάννη, δημοσταίνει, έτσι. Το όνομα αυτής. Τι να πει κανείς. Είναι πραγματικά από τα μη αναμενόμενα. Οι περισσότεροι έμειναν εμβρόντιτοι, νομίζω. Εγώ έμεινα εμβρόντιτος για την ελαφρότητα των εισαγγελέων και την ελαφρότητα του κυρίου Αργύρη. Θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση... Το αρμόδιο πρόεδρο της Βουλής, ναι. Ναι, του αντιπρόεδρου. Αυτή η υπόθεση ανέδειξε την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι πρώτον των εισαγγελέων και μάλιστα του συγκεκριμένου εισαγγελέα, ο οποίος παραπλάνησε όχι μόνο τους βουλευτές, αλλά και τον ελληνικό λαό, ότι υπάρχει ένας βουλευτής. Ένα είναι αυτό. Έκανα δηλαδή με πολύ ελαφρά την καρδιά άνω κάτω το ελληνικό πολιτικό σύστημα και την Ελλάδα. Δεύτερον, ο κύριος Αργύρης, ο οποίος και εκείνος χωρίς να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, επέτρεπε για 10 μέρες να κυοφορούνται φαντάσματα. Πολλοί τον έψαχναν στη Χαλκιδική, πρέπει να πούμε. Μόνο αυτό. Ναι. Μόνο αυτό. Το τι έγινε, κόλαση. Γιατί ο κύριος Αργύρης δεν ήξερε, από ό,τι αποδείχτηκε, είναι κατώτερος των προστάσεων και δεν ήξερε να διαχειριστεί το θέμα. Και νομίζω ότι αυτή η ιστορία ανέδειξε τα πολλαπλά τραύματα του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Τι εννοώ? Εννοώ πρώτα-πρώτα ενοχοποίησαν μια καθόλου νόμιμη επιχειρηματική συμπεριφορά ενός επιχειρηματία, ο οποίος έτυχε να παντρευτεί μια γυναίκα πολιτικό και μάλιστα να λέει να είναι κόρη του Μητσοτάκη. Ένα. Δεύτερον, ανέδειξε το γεγονός. Θα πρέπει να το συνυπολογίζει αυτό το να έπαιρνε την απόφαση σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο λέγονται. Αυτό αποδείχθηκε, ότι έπρεπε. Τι θα μπορούσε να του τύχει δηλαδή. Το δεύτερο που ανέδειξε είναι ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι, και εννοώ το ανθρώπινο δυναμικό, νιώθει ενοχές και από ό,τι φαίνεται προσπαθεί να ξορκίσει αυτές τις ενοχές με τέτοιου είδους διάτρεπτες διαδικασίες. Το τρίτο, βλέπω ότι οι πολίτες συνεχίζουν να βλέπουν το δάχτυλο και όχι το φεγγάρι. Είναι γνωστή παροιμία, η φράση του Μάη του 68, όταν κάποιος δείχνει το φεγγάρι, ο ηλίθιος κοιτάει το δάχτυλο. Και νομίζω ότι το θέμα είναι οι εφαρμοστικοί νόμοι που θα ψηφιστούν σε λίγη ώρα, η μειώση των συντάξεων, το κομματικό σύστημα που είναι παράγωγο της κρίσης και η αιτία της κρίσης, και παίζουμε τους Sherlock Holmes οι πολίτες μέσα από μια μικροαστική κουτσομπολίστικη αντίληψη ποιος είναι για το 1 εκατομμύριο. Εν τω μεταξύ, πάντως, το αστείο, αν μου επιτρέπεις να βάλω τη λέξη βεβαίως εισαγωγικά, είναι το γεγονός ότι πράγματι έχει δίκιο η Μπακογιάννη όταν έλεγε ότι εδώ και 5 μέρες φώναζα ανακοινώστε τα ονόματα. Μα είναι τρομερό! Ναι. Ήταν προτεργάτης! Και πραγματικά έχει δίκιο, την άκουσε επανειλημμένα να το λέει. Μα στη Βουλή εγκάλεσε πόσες φορές, πέστε τα ονόματα να δούμε ποιοι είναι αυτοί που υπονομεύουν την... Και τελικά άκουσε το δικό της. Και όμως τελικά, ακριβώς. Δηλαδή νομίζω ότι σε αυτό το παρεκμασμένο πολιτικό κομματικό σύστημα της Ελλάδας, σε αυτή την αναξιοπιστία που διατρέχει οριζοντίως και καθέτως το πολιτικό προσωπικό του ελληνικού πολιτικού συστήματος, σε μια βουλή που δεν είναι στα καλύτερα της Ελλάδας, δηλαδή εννοώ τις γνωστές φράσεις «να καεί, να καεί», γιατί αυτοί που λένε απ' έξω οι πολίτες «να καεί», το γνωστό πορνείο, η βουλή, υπονοούν αυτούς που βρίσκονται μέσα, έτσι. Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία συντείνει στο ότι ούτε κάποιοι μυαλό δεν βάλανε οι πολιτικοί, ούτε τα κόμματα πρόκειται να εξηγιαθούν και να ανανεωθούν, τα ίδια πράγματα θα ζήσουμε, αλλά φοβάμαι ότι με αυτό το σκηνικό ο πολύτιμος χρόνος και ο ακριβώς χρόνος που αγόρασε η Ελλάδα με τη συμφωνία θα πάει στον αέρα. Μάλιστα. Αν υποθέσουμε, Δημοσθένη, ότι ο κύριος Σίδωρος Κούβελος, διότι και ο ίδιος έκανε μια δήλωση. Ναι, την έχω μπροστά μου. Και η κυρία Μπακογιάννη επίσης, αν το ζεύγος αυτό έχουν απόλυτο δίκιο και οι αιτιάσεις που παρουσιάζουν είναι επαρκείς. Να υποθέσουμε ότι υπήρξαν διεργασίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 ημερών, ώστε να κουκουλωθεί η υπόθεση, δηλαδή χτύπησαν πάνω σε πόρτα. Η μία άποψη προκειμένου να ανακοινωθεί ένα αυτό όνομα
ανακοίνωσαν την Μπακογιάννη να την κάψουν κιόλας να τελειώνει η και να πάνε παραπέρα, να μην κάψουν άλλα στελέχη σοβαρά. Από την Αθήνα είναι αυτή που λες εσύ ακριβώς. Ότι προσπάθησαν με αυτή την ιστορία. Ενώ το λέω διακινείται στην Αθήνα, έτσι. Πρώτον, να καλύψουν βουλευτή, ο οποίος είναι υψηλόβαθμο στέλεχος κόμματος. Ναι. Και δεύτερον, είναι μια ιστορία να τελειώσει μια και καλή με την κυρία Μπακογιάννη πολιτικά, γιατί αυτό έτσι κι αλλιώς εγώ πιστεύω θα της κάνει κακό, αδίκως. Η προσωπική μου άποψη ότι θα διφθείρει κάπως. Τι κακό να κάνει η Μπακογιάννη όταν το κόμμα της έχει μια συγκεκριμένη πορεία στις δημοσκοπήσεις, όπως τουλάχιστον καταγράφεται. Οριακή όμως οποία... να μπει στη Βουλή. Οριακή. Ναι. Οριακή. Οριακή. Σύμφωνα. 2,5, 2,8, 3,1, 3,2. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία, αν είναι στημένη έτσι, μπορεί να σε αφαιρέσει ακριβώς και την είσοδο στη Βουλή. Γιατί δυστυχώς ο μικροαστικός επαρχιωτισμός μας δεν συγχωρεί τέτοια πράγματα. Αλλά πρέπει να είναι πολύ σατανικός ο νους αυτός που ήθελε να καλύψει την. Άλλο στέλεχος. Είναι άλλο στέλεχος. Ναι. Και συγχρόνως να ξεκαθαρίσει το τοπίο από μια υπόθεση της κεντροδεξιάς. Ναι, αλλά δεν ήταν καλωστημένο τουλάχιστον το. Δεν ήταν, ναι, κάπου σκάλωσε η υπόθεση. Μάλιστα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή η ιστορία θα είναι προεόρτιο αρκετών αναταράξεων στα κόμματα και να το θυμηθείς αυτό. Δεν μπορεί, δεν θα περάσει έτσι. Νιώθω ότι τώρα για να μπορέσουν λίγο να αποκατασταθεί μια αξιοπιστία στα κόμματα και στο πολιτικό προσωπικό, θα δούμε τις προσεχείς μέρες να διακινούνται πρώτα υπογείως και μετά μέσα από ανακοινώσεις, δεν ξέρω πόσο φερέγγιες, ονόματα. Αυτός έβγαλε 100.000 για σκεύη. Ο άλλος 200.000 για αγορά κτηρίου διαμερίσματος εκεί. Φοβάμαι ότι τώρα θα μπλέξουν σε ένα κικαιώνα όλοι αυτοί. Θα το δούμε. Εγώ κάνω πρόβλεψη. Το κέρδος πάντως θα είναι αν βρεθεί ένας τρόπος ώστε το πόθεν έσχες και πόθεν να είναι. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι το κέρδος. Έθεσες ακριβώς το δάχτυλο επί του. Μακάρι αυτό ότι να αυτά που λέγανε τα κόμματα τόσα χρόνια, ότι ούτε πόθεν είναι ούτε έσχες, δεν το λύσανε. Τόσα χρόνια, δεκαετίες, κοροϊδεύουνε. Αυτοί οι ίδιοι, βουλευτές. Ο κύριος Αργύρης, ο πρόεδρος της Βουλής, κοροϊδεύουνε. Αν ποτέ δεν ήταν πόθεν. Γι' αυτό γίνονται αυτά τα δραματικά. Γιατί τα κόμματα είναι διεφθαρμένα. Οι πολιτικοί άντρες είναι και οι γυναίκες είναι διεφθαρμένοι στην Ελλάδα. Και γι' αυτό τώρα, μόλις τους πιάνουν να κλέβουν οπόρες, πανικοβάλλονται. Κάντε το, αν δεν το κάνουν. Μάλιστα. Δήμος Δένης, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα.